Σταύρος Χριστακόπουλος, διευθυντής έκδοσης στην εφημερίδα Το Ποντίκι, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Χριστακόπουλε, στο News Hub για ακόμη μία φορά. Γεια σας. Κύριε Χριστακόπουλε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική αποσάρθρωση και θέλω ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε με αφορμή αυτό που έγινε στο Πολεμικό Μουσείο προχθές, που ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, μαζί με έναν άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, έκαναν δρεμύτατη κριτική στη κυβέρνηση, και επειδή μια παρόμοια κατάσταση υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε στο μέσο της κουβέντας που μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Αλλά επειδή το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή δείχνει μετά το χαστούκι των εκλογών να έχει προβλήματα εσωτερικής ισορροπίας, πού πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με όλα όσα είπε σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, καταρχάς ως προλογικό μπορούμε να πούμε ότι η κρίση στα τρία κόμματα είναι εντελώς διαφορετική μεταξύ τους. Είναι εντελώς διαφορετικής φύσεως, μπορεί να οδηγήσουν σε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά την Δημοκρατία, να και είναι το πρώτο σας ερώτημα, αυτό που έγινε χθες ήταν, θα το έλεγα, απολύτως αναμενόμενο. Δηλαδή, και σε κάποια σχόλια που γράφουμε μέρες πριν, επισημέναμε ότι θα έχουμε έναν εκρηκτικό Σαμαρά, ο οποίος θα βάλει μια ατζέντα εφόλησης κυβερνητικής και ιδεολογικής ύλης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής θα κινηθεί σε πολύ πιο θεσμικούς τόνους, βάζοντας όμως παρόμοια προβλήματα. Θα έλεγε κανείς ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη σύμπτωση στα πράγματα που επισημάνθηκαν. Τα κοινά στοιχεία στις ομιλίες τους ήταν πάρα πολλά. Ο κύριος άξονας είναι φυσικά πάντοτε τα εθνικά, γιατί και οι δύο αυτοί πρώην πρωθυπουργοί έχουν πάρα πολύ έντονες ενστάσεις, επιφυλάξεις και ανησυχίες για το τι θα μπορούσε να συμβεί στα ελληνοτουρκικά. Και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν ότι αυτή είναι η κύρια ατζέντα, ειδικά του Καραμαλή. Από την άλλη μεριά, βέβαια, υπήρχε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν το σημαντικότερο. Και μάλιστα και οι δύο δεν στάθηκαν μόνο στο ελληνικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και στα άλλα ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Και θέλησαν με έναν τρόπο να δείξουν ότι όταν κάποιος αγνοεί τη σκέψη, τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας, κινδυνεύει να την πληρώσει πάρα πολύ άσχημα. Και οι δυο έκαναν κάτι το οποίο έρχεται σε πολύ μεγάλη αντίθεση με αυτό που συνήθως κάνουν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι θεωρούν ότι αφού του ανακάλυψαν την επικοινωνία, θεωρούν ότι αυτή μπορεί να υπερκαλύψει την πολιτική και πολύ περισσότερο να παρακάμψει την κοινωνία. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ως πολύ έμπειροι πολιτικοί για πάρα πολλά χρόνια και έχοντας ο καθένας να κουβαλάει στην πλάτη του πάρα πολλά θετικά και αρνητικά, φρόντισαν να επισημάνουν ακριβώς αυτό, ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της και ο πρωθυπουργός της έχουν υποχρέωση να κοιτάζουν την κοινωνία και να μην θεωρούν ότι μπορούν με τρόπους επικοινωνιακούς ή άλλους να συγκαλύπτουν προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια, εκεί πέρα έβαλαν και οι δύο πολύ πιο έντονα Σαμαρά στα θέματα της ιδεολογικής ταυτότητας. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ χειρό καμπανάκι για τον Πρωθυπουργό. Του δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητά του, διότι ο Μητσοτάκης είναι σε μια φάση που προσπαθεί με κάποιο τρόπο, είτε ρητορικά είτε εμπράκτος, να παραδεχτεί ότι υπάρχουν λάθη στην κυβερνητική πολιτική του. Είναι η στιγμή όμως που αυτές οι κινήσεις Σαμαρά και Καραμαλή φαίνεται σαν να τον οθούν, να τον κριτικάρουν και να τον υποχρεώνουν σε πράγματα τα οποία ο ίδιος με κάποιο τρόπο θέλει να κάνει. Από την άλλη πλευρά, εσωκομματικά, δύσκολο να προκύψει κάποια συνέπεια ή κάποια ευρύτερη κρίση από αυτό. Νομίζω ότι τα όρια των διαφόρων διαφωνούντων βουλευτών και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ στενά. Καταρχάς, δεν είμαστε στην εποχή που θα μπορούσε κάποιος με ευκολία να ρίξει μια κυβέρνηση με κάποιο τρόπο. Άρα
δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα έχουμε κάποιο αντάρτικο μείζωνο σημασίας. Έχει όμως πρακτική σημασία το γεγονός ότι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να επιβάλλουν διάφορες επιμέρους επιλογές. Μία από αυτές μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το νέο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μία άλλη πιθανώς θα τη δούμε αργότερα. Μπορεί ο Μητσοτάκης να γίνει υποχρεωτικά πιο επιφυλακτικός ή ούτε φορά τα ελληνοτουρκικά. Μπορεί ενδεχομένως να περιορίσει αυτή την επίδειξη πολιτικού φιλελευθερισμού που είχε το τελευταίο διάστημα αγνοώντας τα ανακλαστικά της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να τον δούμε να κάνει διάφορα διορθωτικά. Και μπορεί αυτοί οι διαφωνούντες να λειτουργήσουν σε ομάδα πίεσης. Όμως κάτι περισσότερο από αυτό πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς. Το εντοπίζω αυτό γιατί τα όργανα έχουν ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά από την κοινοβουλευτική ομάδα, που υπήρξαν και εκεί πολλές αντιδράσεις και δηλώσεις του τύπου που μας θεωρείτε δεδομένους. Συνδυαστικά με το ότι υπήρξαν πολλοί βουλευτές, οι οποίοι, από την Δημοκρατία εννοώ, που δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια και αναγκάστηκε να το περάσει με τους ψήφους του Πασόκ και του. ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς όμως λέτε ότι αυτό δεν θα προεκταθεί σε κάτι πιο έτσι βαρύ. Κοιτάξτε, δεν έχει άλλες τέτοιου είδου επιλογές ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Πιθανότατα δεν κατάλαβε και ο ίδιος πόσο κόστος μπορεί να είχε. Δεν υπάρχει όμως μια άλλη παρόμοια φύσεως ατζέντα η οποία μπορεί να τον δυσκολέψει από εδώ και πέρα. Αυτό που πραγματικά δυσκολεύει και θα συνεχίσει να δυσκολεύει το Μητσοτάκη είναι η πραγματικότητα. Είναι τα ζόρια της κοινωνίας. Είναι το γεγονός ότι υφίσταται μεγάλη πίεση στην εξωτερική πολιτική και μπορεί αυτή η πίεση να αυξηθεί αργότερα. Είναι τα ίδια τα προβλήματα που ασκούν τρομακτική πίεση στο Μητσοτάκη. Και θεωρώ ότι αν πρόκειται να αντιμετωπίσει ζητήματα εσωτερικής συνοχής κλπ., θα είναι μόνο εάν βρεθεί μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, ιδίως στα εθνικά. Στα υπόλοιπα θεωρώ ότι η κριτική θα είναι μόνιμη, θα είναι συνεχής, ιδιαίτερα στα ζητήματα της ακρίβειας και της κοινωνικής πολιτικής. Εκεί θα δούμε πώς θα τα διαχειριστεί. Στην κούρσα της διαδοχής που έχει ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία, βλέπουμε ότι κάθε τόσο προστίθεται και ένας υποψήφιος. Πώς το αξιολογείτε όλο αυτό ως προς τα πρόσωπα και πώς αυτό βλέπετε να είναι το καταληκτικό αποτέλεσμα για το κίνημα? Κοιτάξτε, καταρχάς έχω την εντύπωση ότι δεν θα φτάσουν όλοι αυτοί στην κάλπη ως υποψήφιοι. Το πιθανότερο είναι ότι κάποιοι εξ αυτών εκδηλώνουν υποψηφιότητες μόνο και μόνο για να υποχρεώσουν τους τα φαβορή. Και πρακτικά μόνο δύο φαβοροί υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μόνο ο Ανδρουλάκης και ο Δούκας, δεν υπάρχει νομίζω τρίτος. Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε ίσως τον Γερουλάνο, ο οποίος έχει μια υποψηφιότητα για λόγους αρχής και για λόγους διακριτής παρουσίας, την οποία πάντοτε επιθυμεί, πάντα θέλει την καταγραφή του με κάποιο τρόπο, οι περισσότερες από τις υπόλοιπες έχω την εντύπωση ότι έχουν μοναδικό στόχο να πείσουν τα δύο κεντρικά φαβορί να έρθουν σε κάποιο είδους συναλλαγή μαζί τους. Συναλλαγή θα το έλεγα ακόμα πιο κοινικά, με την έννοια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ή θα επιθυμούσαν να έχουν, θα προτιμήσουν με κάποιο τρόπο να έρθουν σε κάποια συνεννόηση, να προσφέρουν την υποτιθέμενη σημαντική βοήθειά τους, ώστε να έχουν κάποιο ρόλο σε συνεννόηση με την επόμενη ηγεσία, όποια και είναι αυτή. Για το από όλη αυτή τη διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει κερδισμένο, γιατί θα σηκώσει από τις άκρες, ας πούμε, ψηφοφόρους του και θα τους ενεργοποιήσει, αποτιμάται ως φθορά αυτό? Κοιτάξτε, ο μ�ος τρόπος να ωφεληθεί το ΠΑΣΟΚ από αυτή τη διαδικασία θα είναι καταρχάς να μην γελιοποιήσει τη διαδικασία. Και ο κίνδυνος της γελιοποίησης βρίσκεται στο πλήθος των υποψηφιωτήτων και στο γεγονός ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα debate όπου 8 άνθρωποι θα διεκδικούν ένα κόμμα του 12-13%. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα συνιστά ένα είδος γελιοποίησης και καλό θα είναι, για να το πω πάρα πολύ ομά, να το αποφύγουν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό στο το οποίο έχει μια σημασία. Ότι εάν καταφέρει να βγάλει όλη αυτή τη διαδικασία
χωρίς να γίνει μπάχαλο, χωρίς να σφαγούν, χωρίς να μετατραπούν σε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την εικόνα που ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτή την εποχή, θεωρώ ότι θα βγουν ωφελημένοι, διότι τουλάχιστον θα καταφέρουν να αποδείξουν ότι ακόμα και σε μια σοβαρή εσωκομματική κρίση θα να παραμείνουν σοβαροί. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα είναι το όφελος, διότι θα μπορέσει ενδεχομένως να τους δώσει τη δυνατότητα να εμφανιστούν συγκριτικά προτιμότεροι και σοβαρότεροι και ικανότεροι σε σχέση τουλάχιστον με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη φάση είναι ο κύριος αντιπαλός τους. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο στο ΠΑΣΟΚ να έχουν κύριο αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή έχουν κύριο αντίπαλο το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή πήγατε στο ΣΥΡΙΖΑ και επειδή είπατε και στην αρχή της κουβέντας ότι είναι διαφορετική μορφολογία η πολιτική στο κάθε πρόβλημα, με το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε όλοι εναντίον όλων και δεν βλέπουμε μια κυρίαρχη τάση να δίνει τον τόνο. Πώς εκτιμάτε εκεί την κατάσταση? Αυτό που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα και μοναδικό πρόβλημα. Το πώς ο Κασελάκης θα διατηρήσει το κόμμα εντελώς δικό του. Εντελώς δικό του όμως, δηλαδή χωρίς, πώς να το πω, σχεδόν χωρίς προσμίξεις. Αυτή η διαδικασία που είχε αρχίσει από την προεκλογική κούρσα διαδοχής του Τσίπρα, δηλαδή με τις διαβολές εναντίον των αντιπάλων του Κασελάκη, ότι είναι υπονομευτές του Τσίπρα και διάφορα άλλα παρόμοια, έδειχναν από τότε το δρόμο που είχε, πώς το λένε, που είχε επιχειρήσει να διαβεί ο μετέπειτα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασελάκης είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να συμβιώσει με οτιδήποτε έχει αναφορές στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν μπορεί να συμβιώσει όχι μόνο με τον Τσίπρα, αλλά ούτε καν με τους ανθρώπους οι οποίοι ορκίζονται σε αυτόν. Αυτό που θεωρώ ότι θα συμβεί είναι ότι ο Κασελάκης θα θέσει ένα πάρα πολύ σκληρό δίλημα με όλους τους πιθανούς τρόπους. Στον Τσίπρα είπε ευθέως ότι πάρ' το κόμμα αν θες, εγώ θα σε στηρίξω, αλλά αν δεν το θες σταματά να με υπονομεύεις. Προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερως τα παλιά, το δίλημα θα είναι ή προσαρμόζεστε και πάμε μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι αποδέχεστε τις επιλογές μου, ή θα βρεθείτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απ' έξω, είτε θα αναγκαστούν να φύγουν μόνοι τους δηλαδή, είτε κάποια στιγμή κάθε κεφάλι που σηκώνεται και βγαίνει από το βάρκο θα το κόβει. Αυτή είναι, θεωρώ, η βασική στόχευση του Κασελάκη. Εάν δεν καταφέρει να την επιτύχει, αν δει ότι οι διστάσεις είναι πανίσχυρες, αν δει ότι δεν υπάρχει προοπτική τέτοιου τύπου, πιο εύκολο σας νομίζω ότι θα είναι να παρατήσει το κόμμα παρά να δεχτεί να συμβιώσει με οτιδήποτε θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ του 12, 15 έως 19. Μετά από αυτή την αγνογραφία που βγάλατε για τα τρία κόμματα, θέλω να συνοψίσουμε και να κλείσουμε με μια ερώτηση που θέλω να μου απαντήσετε. Μια παρόμοια κατάσταση, μια πολιτική αποσάρθρωση που υπήρχε απογοήτευση κυρίως από τους ψηφοφόρους με το τι γινόταν στην ελίτ την πολιτική, είχαμε και το 2010. Αυτό όμως δεν είναι καλό για την εικόνα της χώρας, το καταλαβαίνουμε όλοι, και δεν, όπως ήταν και το 2010, δεν απελευθερώθηκαν και δυνάμεις τέτοιες που να φέρουν μια πραγματική αλλαγή και να έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην πορεία, ας πούμε, είδαμε ότι συστηματοποιήθηκαν με το περιβάλλον. Βλέπετε κάτι ανάλογο σε αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, τη διετία 2010-2012, όπου έγινε το μεγάλο μπαμ και η αποσάρθρωση, η επιλογή, επειδή το κόμμα που υπέστη την μεγαλύτερη καθίζηση ήταν το ΠΑΣΟΚ, είδαμε ότι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι του κόμματος αυτού προσπάθησε με κάποιο τρόπο να θάψει το παλιό ΠΑΣΟΚ, αυτό δηλαδή που ήταν υπεύθυνο για μια σειρά κακοδαιμονίες της μεταπολίτευσης και εν τέλει είχε φέρει και ένα μνημόνιο στη χώρα ως εκείνη τη στιγμή, και προσπάθησε να φτιάξει ένα καινούριο. Το καλό στην περίπτωση εκείνη ήταν ότι τουλάχιστον επελέγει ένα δημοκρατικό κόμμα, το οποίο παρά τις εκατομμύρια ταλαντεύσεις, τα προβλήματά του
και όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν τέλος πάντων το πρώτο εξάμηνο, επτάμηνο του 2015, εν τέλει ως ένα δημοκρατικό κόμμα κατάφερε με κάποιο τρόπο να κυβερνήσει με έναν σχετικά κανονικό τρόπο τη χώρα. Αυτό ήταν κάτι που βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία να ανασυνταχθεί, διότι απέναντί της υπήρχε ένας οργανωμένος πόλος, ο οποίος μάλιστα κυβερνούσε. Βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει τη λύση στα δικά της προβλήματα, να ανασυνταχθεί, να επιστρέψει παίρνοντας τη ρεβάνς και, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσει το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί σε μια κανονικότητα. Εδώ πέρα, στην τρέχουσα συγκυρία, έχουμε μια διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν ένα 18%. Όμως κανένα από αυτά τα κόμματα δεν μπορείς να πεις ότι προσφέρει οποιαδήποτε προοπτική διακυβέρνησης, ούτε καν ως συνεργάτης, όχι να κυβερνήσει μόνο του. Δηλαδή βλέπουμε ένα κόσμο της Νέας Δημοκρατίας απογοητευμένο, είτε να τροφοδοτεί κόμματα αυτού του τύπου, είτε απλώς να πηγαίνει στην αποχή, να μην ψηφίζει τίποτα, διότι και στην κεντροαριστερά αυτό που επικρατεί είναι επίοικος δραματικό. Και βλέπουμε ότι εν τέλει μάλλον η Νέα Δημοκρατία με κάποιο τρόπο, έστω αποδυναμωμένη, θα συνεχίσει να είναι κυρίαρχη δύναμη. Η κεντροαριστερά, κάτι μου λέει, θα ψάχνεται πάρα πολύ καιρό ακόμη μέχρι να καταφέρει να βρει ταυτότητα, να βρει μια ηγεσία, να καταφέρει να υπερισχύσει τόσο πολύ έναντι του άλλου ώστε να καταστήσει κάποια μικρότερα κόμματα του χώρου, δορυφόρους και να τα εντάξει. Είναι διαδικασίες οι οποίες γενικώς απαιτούν πάρα πολύ χρόνο. Αυτό που είναι ιδιαίτερο στην περίπτωσή μας είναι ότι έχουμε αρκετά μεγάλες δόσεις λαϊκισμού. Έχουμε αρκετές μεγάλες δόσεις απόρριψης του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος. Προς το παρόν, μπορώ να πω ότι είναι κάπως ευτυχή συγκυρία το ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Όπως ήταν ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι η διάλυση του ΠΑΣΟΚ οδήγησε στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε κάποια Χρυσή Αυγή ή κάτι άλλο, ανάλογης φύσεως τότε. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, και θεωρώ ότι πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τα κόμματα, και εδώ έρχονται και οι προειδοποιήσεις για να κλείσουμε τον κύκλο, να επανερχόμενοι στην αρχική μας συζήτηση, αυτού του τύπου είναι και οι προειδοποιήσεις που έκαναν εχθές ο Σαμαράς και ο Καραμανλής. Κατ' ουσίαν προειδοποίησαν το Μητσοτάκη για φαινόμενα τύπου Γαλλίας, όπου βλέπουμε κόμματα, ή και Ιταλίας, όπου βλέπουμε παραδοσιακά κόμματα να αποσυντίθενται, τα άκρα να μπαίνουν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Μελανσόν εναντίον της Λεπέν. Πρακτικά αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι ότι οτιδήποτε παραδοσιακό γνωρίζαμε έχει συντριβεί. Ο Δε Μακρόν δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια, πώς να το πω, από μια παραφυλάδα, μια προέκταση, μια απόπειρα τη σοσιαλδημοκρατία να επιβιώσει, έστω σε ένα πιο φιλελεύθερο στίγμα. Βλέπουμε όμως ότι όλα τα παραδοσιακά κόμματα έχουν σχεδόν καταστραφεί. Και εδώ πέρα έχουμε Μελανσόν εναντίον Λεπέν. Η προειδοποίηση, θεωρώ, των δύο πρώην πρωθυπουργών εχθές είχε, κατ' εμέ τουλάχιστον, αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, ότι προσέξτε, διότι αν αγνοείτε την κοινωνία και δεν βλέπετε τα προβλήματά σας, θα την οδηγήσετε σε δρόμους που δεν θέλετε να δείτε. Σταύρος Χριστακόπουλος, περισσότερα στο ποντίκι. Κύριε Χριστακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.